Δείχνουμε τώρα ποιος ήταν. Που τον είπα γιατί δεν περνάει τη συμφωνία από την Βουλή. Μα λέγει αυτό που υπογράψαμε είναι συνέχιση της προηγούμενης συμφωνίας. Ομολόγησε δηλαδή ότι στην ουσία ακολουθούμε το προηγούμενο μνημόνιο. Δεν είναι αλήθεια δηλαδή. Αυτό υπογράψαμε. Τώρα, το ότι είπε ένα υπουργό δεν νομίζω ότι γενικά το δέχεται η κυβέρνηση. Όχι, όχι, ναι, λέω. Λοιπόν, να το κόψω μέχρι εδώ. Εγώ περιμένω οτιδήποτε συμβεί χωρίς να εκπλαγώ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε από τους Ιωνούς τι συμβαίνει, ούτε και τι θέλουν να κάνουν. Αυτό είναι το άσχημο. Ποιοι είναι αυτοί που τους πιέζουν τόσο πολύ να εφαρμόζουν αυτή την τακτική και κυρίως γιατί δεν δουλεύουμε. Γιατί επί δύο μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Και έχουμε κάποιους υπουργούς, άντε ας πούμε ότι ήταν άμπειροι και τους δοκιμάζουν. Βγαίνει ο Πανούσης, άλλος ειδικός εγκληματολόγος, και αφού κατέστρεψαν τα πάντα αστυνομικοί, είπε ευτυχώς δεν είχαμε νεκρό. Μα είστε καλά σου μωρέ. Εδώ κατέστρεψαν τα πάντα μέσα, δεν ξέρω αν είδατε τα γάλματα, κόψαν το κεφάλι της κυβέρνησης από το άγαλμα, βάλανε μουστάκι Χίτλερ στο Παλαμά, σε ποιον αφού. Και εσύ μου λες πώς θα τον είχες τον νεκρό δηλαδή. Ας τους να γκρεμίσουν τα πάντα, δεν γκρεμίζουν το δικό του αυτοκίνητο, ούτε δίραν κανένα δικό του άνθρωπο, ούτε βιάσαν κανένα δικό του. Αυτά είναι τα προβλήματα, τα ανησυχητικά σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, αρκετά. Ευχαριστώ.